Καπλανίδης. Θα κόψει ο Καπλανίδης. Νικολάου απομακρύνει προωθημένα. Ο goalkeeper δεν έχει βγει εδώ. Τώρα τολμά να βγει. Έγινε το λάθος. Ο goalkeeper όμως εδώ από τον Καλαΐτσι. Τη μεγάλη φάση. Πρώτη μεγάλη φάση στο μάτς στο 3. Βγαίνει ευνοημένος ο Σάκης Ετεγγελίδης. Παπαδόπουλος. Χανίκας γεμίζει εδώ η φάση με το Λευκόνα, πρώτη μεγάλη φάση στο μάτς, η απάντηση του Λευκόνα στο 4 με το σούτ από τον Εγάρ Γαβάνη με την μπάλα περνάει έξω από τα δοκάρια του Χινάκη. Το Λευκόνα 0-0 η K16 του Λευκόνα με τον αντίστοιχη των Ποροίων. Μπάλα έχει περάσει δοκάρι από την κοντινή προβολή του Ραυτόπουλου, η μπάλα στο δοκάρι και από την απέναντι μεριά out, πολύ μεγάλη φάση στο 6 λεπτό με Ραυτόπουλο για Πορόγια. 0-0 στο Λευκόνα, γεμίζει ο Παπαρούνας. Η απομάκρυνση σε δύο χρόνους στην περιοχή μετά από σούτ του Ανδρίκου, αν δεν κάνω λάθος, μια κυμπάρα δεν απομακρύνθηκε από τους Λευκονιώτες, το σούτ του Ανδρίκου έξω. Στο σώμα του Ανδρίκου. Γαλαΐτσης, Ραυτόπουλος, στο πέναλτι θα σουτάρει, η μπάλα στα χέρια του Θανάση Σταγγελίδη, ο οποίος μαζεύει σε δύο χρόνους. Μπαλιά του Τομουλίδη. Ο Γανίκας απομάκρυνε. Ραυτόπουλο στην κεφαλιά μεταβίβαση, αλλά ο Τεγγελίδης, ο Θανάσης, περιμένει και μαζεύει την μπάλα. Ξανά ορθός στο πιστευλάκας ο Καραμαυροδής. Εκτελεί το πλάγιο ο Ραυτόπουλος. Ανδρίκος. Ανδρίκος στην περιοχή. Το σούτ του Ανδρίκου, η μπάλα λίγο έξω στη συνεργασία που είχε με τον Τομπουλίδη. Εδώ κόβει. Φιόρη θα σουτάρει. Μακριά η μπάλα από τα δοκάρια του Τεγγελίδη. Ο Φιόρη στο φάουλ, μπήκαμε στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης, πάντα 0-0. Ο Φιόρη εκτελεί, out η μπάλα. Ο Παρούνας λοιπόν εκτελεστεί στο 19. Αποκρούσει σε κόρνερ ο Θανάσης Τεγγελίδης στο 20 λεπτό. Η αναμέτρηση 0-0 ανάμεσα στην K16 του Λευκόνα και την αντίστοιχη των Άνω Ποροίων. Τέλος ο Παπαρούνας στο δεύτερο δοκάρι και φαλιά στα δίχτυα. 0-1 ο Ανδρίκος από κοντά καρφωτή κεφαλιά. 0-1 οι φιλοξενούμενοι με την καρφωτή λοιπόν κεφαλιά από τον Ανδρίκο προηγούνται με 0-1 στο 20 λεπτό. Ραυτόπουλος αποσπά την μπάλα, πέρασε ο Ραυτόπουλος, η πάσα στην περιοχή και παρολίγο να παραβιαστεί η εστία του Λευκόνα. Έκοψε ο Τεγγελίδης. Εδώ το γέμισμα προς τον Κίδρο από τον Ράπτη, ο Κίδρος υπέπεσε σε επιθετικό φάουλ επί του Χινάκη. Πάσα για τον Καλαΐτσι, αυτός βρίσκει τον Ραυτόπουλο σε τέτα τέτο, ο οποίος χάνει μια μοναδική ευκαιρία στο 30 λεπτό, πλασάρι out. Ανδρίκος. Περνάει ο Ανδρίκος, συνεργασία με τον Παπαρούνα, το σου του οποίου είναι άστοχο. Να δω ποιος θα είναι εκτελεστής, λίγο έξω από την περιοχή, από την γραμμή της μεγάλης περιοχής. Θα εκτελέσει ο Πέγκας επάνω στο τείχος. Και ο Καπλανίδης θα μαζέψει την μπάλα. Παπαρούνας. Γαλαΐτσης, Ραυτόπουλος έφερε την μπάλα στο Φιόρι στο πέναλτι, όμως εδώ είναι μεγάλη φάση την οποία χάνουν οι φιλοξενούμενοι, νομίζω προθυμένος ήταν ο Νικολάου, χάθηκε μεγάλη φάση. Τεγγελίδη. Κίδρος. Ράπτης. Μπαλιά για τον Σαλάχ. Ο Σαλάχ στην περιοχή, τα κάθε για τον Σαλάχ, προλαβαίνει πιο έγκαιρα ο Χινάκης και μαζεύει την μπάλα. Ξανά ο Φιόρης στο 6ο λεπτό του δευτέρου μηχρόνου. Φέρει την μπάλα στην περιοχή, δεν απομακρύνεται αισθητά. Εδώ το σουτ, γκολ από κοντά ο Ραυτόπουλος. Offside. Το γκολ ακυρώνεται ως
offside στο έκτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Ο διαιτητής υποδεικνύει offside και τον γκολ ακυρώνεται. Απομακρύνεται η μπάλα στον Τομπουλίδη, το σου του οποίου είναι έξω από το αριστερό δοκάρι του Τεγκελίδη. Αβραμίδης θα εκτελέσει αυτό το φάουλ για λογαριασμό του Λευκόνα στο 10ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Καλή εκτέλεση στην περιοχή, η μπάλα περνάει και από την κοντινή κεφαλιά του Κίδρου, νομίζω ο Χινάκης είναι σε θέση ετοιμότητος και μαζεύει την μπάλα. Μαρκάρει το Μιλωνά. Ο Τομπουλίδης γεμίζει. Τεγκελίδης, Ραυτόπουλος θα κάνει αυτό το γυριστό. Καλή προσπάθεια από τον Ραυτόπουλο. Μαζεύει ο πορτιέρο, ο Σάκης Τεγκελίδης. Σαρίδης. Γανίκας, ωραία συνεργασία. Τεγκελίδης προς τον Παπαδόπουλο. Εδώ χάλασε η συνεργασία. Ραυτόπουλος για τους φιλοξενούμενους. Βγάζει την παλιά για τον Ανδρίκο, στο ημικύκλιο ο Ανδρίκος, τώρα σουτάρει στα πόδια του Γερμανίδη. Περνάει ο Αβραμίδης, η παλιά στο Σαλάχ. Σαλάχ την περνάει στο ημικύκλιο, το σουτ, το οποίο όμως από τον Ράπτη δεν απειλεί την εστία του Χινάκη. Ανδρίκος κατεβάζει. Πέρασε από τα πλάγια, γυρίζει και την μπάλα στην περιοχή. Γκόλ είναι, ναι. Πέρασε από τα πόδια του Θανάση Τεγκελίδη και είναι το 0-2. 0-2 ο Ανδρίκος, ένα πολύ δύσκολο γκόλ για αυτόν. Ο Τεγκελίδης ήταν τοποθετημένος στο δοκάρι, στο πρώτο δοκάρι. Τώρα πώς πέρασε η μπάλα από τα πόδια του, πέρασε πάντως, κατέληξε τα δίχτυα. 0-2, ξανά ο Ανδρίκος στο 15ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Φιόρι θα δώσει συνέχεια στο 21 του δεύτερου ημιχρόνου. Εκτελεί ο Φιόρι προς το δεύτερο δοκάρι, απόκρουση, επιθετικό φάουλ. Λάθος το γύρισμα Γκαλαΐτσης, μεγάλη φάση για τους φιλοξενούμενους, δεν την αξιοποιεί ο Γκαλαΐτσης από τη μεταβίβαση του Ανδρίκου. Μουρτίδης έβαλε όλους τους μικρούς μέσα. Παπαρούνας ήταν εκτελεστής. Γεμίζει ο Παπαρούνας. Θα αποκρούσει κόρνερ ο Τεγκελίδης. 23 λεπτά στο δεύτερο μέρος. Οριζόντια δοκάρι από την εκτέλεση κόρνερ του Φιόρι. Σάββας Γερμανίδης γεμίζει προς το Γαργαβάνι. Αβραμίδης θα μπει στην περιοχή. Βγαίνει ο Χινάκης έγκαιρα και μαζεύει την μπάλα. Εξωτερικό φάλτσο από το Φιόρι στο Ραπτόπουλο. Ο Ραπτόπουλος γυρίζει την μπάλα, μεγάλη ευκαιρία ο Ανδρίκος στο 27 του δεύτερου ημιχρόνου. Τον έκοψε ο Παπαρούνας. Αντεπίθεση με Φιόρι. Κάθεται για τον Ανδρίκο, δεν κατάφερε να αποφύγει τον Τεγκελίδη, μεγάλη στιγμή για τον Ανδρίκο. Ραυτόπουλος. Σέντρα σου του Ραυτόπουλου έξω. Παπαρούνας. Το γέμισμα του Παπαρούνα, η μπάλα πέρασε. Εδώ το γύρισμα στο Φιόρι, στην περιοχή ο Φιόρι θα σουτάρει, κοντράρει μπάλα, κόρνερ. Παπαρούνας πήγε την εκτέλεση του κόρνερ. 34 λεπτά στο δεύτερο μέρος. 0-2 με 2 γκολ του Ανδρίκου. Τα πορόγια στον Λευκόνα. Μπάλα περνάει, κεφαλιά στα χέρια του goalkeeper, νομίζω κεφαλιά του Φιόρι πρέπει να είναι, νομίζω. Ράπτης. Το γύρισμα προς το Σαλάχ, εδώ την επιλογή. Στο πέναλτι ο Σαλάχ. Μπαλά δεν χάθηκε. Το σουτ, πολύ καλό σουτ, είναι του Γανίκα. Άου την μπάλα από τα δοκάρια του Χινάκη. Παπαρούνας. Γεμίζει ο Παπαρούνας, μαζεύει ο Γαργαβάνης. Στο σώμα του Σαρίδη. Φιόρι, πολύ ωραίο σελίγμος από το Φιόρι. Θα σουτάρει ο Φιόρι στην αγκαλιά του Γαργαβάνη. Γανίκας. Το σούτ από μακριά του Γανίκα δεν αποτελεί πηγή κινδύνου για την εστία του Χινάκη.